Σε αυτό το newsletter μιλάμε για το ενδιαφέρον του Hollywood για τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Αναρωτιόμαστε τι δουλειά έχει η Αντζελίνα Τζολί στο κατάκολο Ηλίας. Καταγράψαμε πόσα τσιγάρα έκανε ο Beach Please στο Art of Over Alive. Μετράμε τα δεις που έβγαλε η Taylor Swift στην τελευταία της περιοδία. Σχολιάζουμε τις τελευταίες εξελίξεις και την σύλληψη για τη δολοφονία του Tupac. Και παίζουμε μπαλίτσα βλέποντας το του David Beckham. Όλα αυτά στο καινούριο newsletter. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη newsletter. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το τελευταίο που γυρίζουμε εδώ. Καθώ το studio making of είναι στο loading περίπου 85% να είναι τώρα. Νομίζω πω κάπου εκεί είμαστε. Δεν θα δείξουμε σε αυτό το newsletter πολλά πλάνα από το studio. Καθώς πριν ξεκινήσει η σεζόν με ηλία, ρίχτω και γενικά newsletter στο καινούριο χώρο και η στο καινούριο χώρο. Θα κάνουμε δύο βίντεο. Ένα να δείτε λίγο το making of του studio, δηλαδή από όταν ξεκινήσαμε μέχρι να δείτε μάλλον το βίντεο σε τι κατάσταση είναι και πώς το φτιάξαμε Όλο όλο. Το, το λέμε αυτό. <laughs> Αυτά τα χέρια εδώ τα αρρωσιασμένα. Και ένα δεύτερο βίντεο για το οποίο θέλουμε τη βοήθειά σας. Η κλασικά όπως κάθε χρόνο. Τα προηγούμενα χρόνια νομίζω το κάναμε στο τέλος mm. της σεζόν. Φέτος το κάνουμε στην αρχή της σεζόν. Θέλουμε να μας στείλετε ερωτήσεις, απορίες, να μας κάνετε προτάσεις για τη νέα σεζόν, για καλεσμένους, για θεματικές, whatever. Να κάνουμε ένα ωραίο Q&A πριν ξεκινήσει η σεζόν στο καινούριο μας χώρο. Σε κάνα παιδάρες θα το κάνουμε αυτό το Q&A. Mm -hmm. Θα κάνουμε και ένα call to action στο Instagram. Να. Αλλά όσοι βλέπετε το βίντεο το σημερινό, μπορείτε και με comment από κάτω. Μπορείτε να μας στείλετε ε, κάποιο μήνυμα στη σελίδα μας στο Instagram. Γενικά, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε ή να μας πείτε για τη νέα σεζόν που ξεκινάει. Θέλω να μου πεις, αν και σε βλέπω, τι φοράς. Φοράμε με περηφάνεια, τη φλόγα. Συνεχίζουμε εδώ. Flame Claw. Το αθηναϊκό streetwear And brand gets. που στηρίζει newsletter. Να σήμερα δείξω εσύ τη φορά. Έχω γυρίσει καλά. Έλα, γύρνα. Οκ. Δυνατό, δυνατό. Τα ρούχα που μπορείτε να τα βρείτε στο flameclo.com σκάνε σε αυτό εδώ το γαμάτο κουτί πίτσας με τέλειο packaging και το πιο σημαντικό από όλα Κάνετε κλικ στο link που θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του newsletter. Μπαίνετε στο site της Flameclaw μέσω αυτού του link. Και με τον κωδικό DELINES έχετε έξτρα 10% έκπτωση στις υπάρχουσες τιμές που βρίσκονται στο site. Κάποια έχουν ήδη έκπτωση, εσείς θα πάρετε άλλα 10% από DELINES βάζοντας τον κωδικό αυτό. Οπότε μην χάνετε άλλο χρόνο, τσεκάρετε, παίζουν και γαμάτες κάλτσες που φοράμε σήμερα. Να δούμε πώς μπορούμε να τις δείξουμε λίγο. Ε, εδώ. Έτσι. Μ' αρέσουν πολύ αυτέ οι κάλτε. Οι αυτέ είναι top. Εφίλε. Είναι top. Κλασικά, δυστυχώ, όπω σε κάθε newsletter, λέμε στην αρχή κάποια δυσάρεστα που συμβαίνουν. Δεν έλειψαν για ακόμη μία φορά, για ακόμα έναν μήνα ή λιγότερο. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο καιρό έχουμε να γυρίσουμε. Να. Εντάξει, το huge γεγονό, παγκόσμιο γεγονό, είναι ο πόλεμο που γίνεται στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη για ακόμη μία φορά. Εδώ και 76 χρόνια νομίζω, ναι. φίλε. Από το 47-48, τότε που ειχε mm -hmm. λήξει και ο δεύτερος παγκόσμιο και ξεκίνησε όλο αυτό το κακό, ας πούμε, εκεί. Δυστυχώς, ρε φίλε, την πληρώνουν άμαχη για ακόμη μια φορά. Αυτό ε... είναι τρομερό. Και διαβάζω από ανταποκριτές έτσι, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί, ότι είναι από τις πολύ σπάνια, αν όχι πρώτη φορά, που ο επιτιθέμενος ζητάει να ακενοθούν νοσοκομεία. Ναι, ναι. Το διάβαζα σήμερα κάπου σε κάποια δημοσίευση που έκανε ένα πολεμικό ανταποκριτή που βρίσκεται εκεί Έλληνα. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο. Εσύ, ότι υπάρχει, δυστυχώ σε κάθε τέτοιο γεγονό, υπάρχει μια τάση των ανθρώπων να θέλουν να δουν, α πούμε, ξέρεις, mm. την καταστροφή. Δηλαδή, έπαθα έτσι ένα μικρό σοκ από το πόσα πολλά live stream έπαιζαν εκείνε ναι. τι μέρε. Παίζουν βασικά αυτέ τι μέρε, με, ξέρεις, με το να βλέπει ρουκέτε να πέφτουν, βίντεο από την πρώτη γραμμή τη μάχη. Απίστευτο Η είναι. Ισχύει αυτό, ξέρει ότι διψάει φίλε ο κόσμο για αίμα. Ειδικά και οι εικόνε από το μουσικό φεστιβάλ εκεί στην έρημο που. Έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά, όπω κάσανε οι αλεξιπτουτιστέ τη Χαμά. Και εκεί την πλήρωσε πολύ άμαχο πληθυσμό. Ένα φεστιβάλ στο οποίο παραμονεύει από παντού ο θάνατο. Με χιλιάδε νεαρούς να τρέχουν να σωθούν. Που αυτό νομίζω ότι και εσύ λίγο το νιώθεις πιο πολύ, γιατί έχει βρεθεί σε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ σε κοντινή περιοχή. Ήταν αhalf. πολύ κοντά, φίλε. Ναι. Μίλαγα με τον Σάγκα, τον μουσικό Παύλα DJ, με τον οποίο είχαμε πάει εκεί και μου έλεγε ότι είναι πολύ κοντά στο μέρο που είχαμε πάει τότε για ένα πάρτι για να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για το Vice. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα πάρτε συνήθω μαζεύουν max 600 με 700 άτομα. Και πάμε σε μια είδηση που έπαιξε πριν από περίπου δύο εβδομάδες σχετικά με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, mm -hmm. ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Είναι από τους most wanted καταζητούμενους στη Interpol Να σου δώσω και μια ωραία πάσα. Ναι. Έπειτα από κινηματογραφική απόδραση. Δύο και όλα. Δύο, με ναι. Με τον, ίδιο, με τον ίδιο τρόπο. <laughs> Ε, ναι, ουσιαστικά ο Βασίλη Παλαιοκώστα, ο οποίο έχει συλληφθεί για κυρίω για ληστείες, για παγωγή. Ε, έχει κάνει δύο κινηματογραφικέ αποδράσει από τον Κορυδαλό μαζί με τον Αλκέτ και τι δύο φορέ με ελικόπτερο. Ναι. Το ρολόι δείχνει 4 παρα το απόγευμα όταν ένα ελικόπτερο προσγειώνεται πάνω στην ταράτσα των φυλακών Κορυδαλού. Και μάλιστα την πρώτη φορά που απέδρασε, τον είχαν πάει στον κορυδαλό από τι φυλακέ τη Κέρκυρα, γιατί είχαν βρει στο κελί του ένα σχέδιο απόδραση <σχυλίδη> από τις... <σχυλίδη> για τι φυλακέ τη Κέρκυρα. Οπότε τον πήγαν στον κορυδαλό για ποιο σε. Έπω. <σχυλίδη> και έφυγε με το ελικόπτερο. <σχυλίδη> <σχυλίδη> λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω με όλη αυτή την εισαγωγή. <σχυλίδη> Κονταροχτυπιούνται λοιπόν κινηματογραφικά στούντιο για το ποιο από όλα αυτά θα αναλάβει να κάνει ταινία τη ζωή και τη δράση του Βασίλη Παλαιοκώστα, φίλε. Και όλο αυτό έχει έτσι αναθερμανθεί από, μια, από ένα podcast στην Αμερική που λέγεται Outlaws, The Good Thief, το οποίο είναι focused όλο στην ιστορία του Βασίλη Παλαιοκώστα. Είναι νούμερο ένα podcast στην Αμερική αυτή τη στιγμή και νούμερο εννιά στον κόσμο. Τι λες ρε σύ. Και υπάρχουν συζητήσει, ρε παιδί μου, για το ποιο συγγραφέα, ποιο χολιγουντιανό στούντιο θα αναλάβει στο να τρέξει τη δημιουργία μια τέτοια ταινία. Εγώ θα βάλω σε παρένθεση μπορεί και σειρά, ίσω, γιατί ναι. είναι ένα τρέντι σειρέ. Απλά οι είδη που διαβάζουμε είναι για ταινία, σχετικά με τη ζωή του Βασίλη Παλεοκώστα. Τέλο πάντων, εντάξει, είναι τρομερή ιστορία του Ρεφίλντ. Ναι. Το γεγονό ότι έχει κάνει αυτέ τι κινηματογραφικέ αποδράσει, παραμένει ασύλλητο για τόσα χρόνια, έχει επικοιριχθεί πολλέ φορέ με εκατομμύρια ευρώ σίγουρα δίνουν κάτι σε αυτό το story και εγώ θα το έβλεπα σίγουρα. Παραμένουμε κινηματογραφικά και πάμε στα πάτρια εδάφη γιατί έχουμε επισκέψεις. Παύλο, θέλω να μου πει. <laughs> θέλω <laughs> να <laughs> μου μιλήσεις <laughs> γι' αυτό. Θα <Να> βγάλουμε σοκολατάκια. <laughs> Έπρεπε να το έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Το συνδυάζει και με δουλειά. <laughs> Η Αντζελίνα Τζολή βρίσκεται στον πύργο Ηλίας. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο το Ηλία Ρίχτο στο να κάνουν αυτή την επιλογή. Κοίτα. Σε ένα Google Search θα το έβγαλε. Ε, ναι, θα το έβγαλε. Δεν να την καλέσουμε στο pod. Λοιπόν, βρίσκεται στον πύργο Ηλίας για τα γυρίσματα τη ταινία Μαρία που έχει να κάνει με τη ζωή τη Μαρία Κάλλα. Mm -hmm. Ένα μέρο των γυρισμάτων θα γίνει στο λιμάνι του Κατακόλλου που βρίσκεται η Θαλαμικό Χριστίνα του Ονάση, no. ο οποίο είχε και σχέση με τη Μαρία Κάλλα για πολλά χρόνια. Η Αντζελίνα Τζολί πέρασε και από το θέατρο Απόλων στον Πύργο, όπου έχω παίξει παράσταση με το γυμνάσιο, με το τρίτο γυμνάσιο Πύργου. Oh. Στα, στα ίδια σανίδια πατάει. Oh. Και να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Αντζέλη Νατζολί γυρίζει ταινία στην Ελλάδα. Ε, το πρώτο Tomb Raider να, έχει γυριστεί ναι, σε ναι, ελληνικό ναι. έδαφο ναι, και ναι, ναι. πρωταγωνιστούσε η Αντζέλη Νατζολί. Να πούμε ότι τα γυρίσματα θα συναχιστούν στη Βουδαπέστη. Εντάξει, θα πάθει ένα πολιτισμικό σοκ από τον πύργο στη Βουδαπέστη. Ναι, φίλε, Καθ' τώρα που ήμουν και που με φέραν. Α. Και ανυπομονούμε να δούμε την ταινία στου κινηματογράφου. Θέλω να δω και πώ γράφει κινηματογραφικά, ρε φίλε. Το κατάκολο. Πύργος, το κατάκολο. Ισχύει. Επίση έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί η Μαρία Κάλλα είχε μια τρομερά ενδιαφέρουσα ζωή και προσωπικότητα και νομίζω ότι θα βγει πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Επανερχόμαστε λίγο στην crime θεματική, στο newsletter. Καθώ έχουμε μια εξέλιξη η οποία, να σου πω την αλήθεια, περίμενα να έχει να κάνει ξέρεις, μεγαλύτερο buzz, ρε παιδί μου, στα media ε, από ό,τι έκανε. Αν και εντάξει, σε ό,τι αφορά τη γενιά μα και του μεγαλύτερου έχει προξενήσει μια εντύπωση. Συνελήφθη ένα άνδρα, ένα 60χρονο, ο οποίο είναι ο βασικό ύπτο, κατηγορείται μάλλον για τη δολοφονία του Τούπακ. Ναι. Του, πασίγνωστου ράπερ, φίλο, ο οποίο δολοφονήθηκε στα 25 του με πυροβολισμού, ενώ γύριζε το 96, νομίζω. Αν ναι, δεν το 96, λάθος. ναι, ναι, ναι. 7 Σεπτεμβρίου το 96. Ο άντρα αυτό λέγεται Dwayne Davis. Συνελήφθη στι 29 Σεπτέμβρη, μετά από σχεδόν 30 χρόνια, ρε φίλε. Απλά όλα αυτά τα χρόνια, ρε φίλε, δεν είχε αποσαφινιστεί αν ήταν αυτό ο οποίο έστρεψε το όπλο κατά του Τούπακ. Μάλιστα, είχε συλληφθεί πριν από κάποια χρόνια για μια υπόθεση ναρκωτικών και λέγεται ότι είχε ζητήσει από την αστυνομία να εξαφανίσει κάποια στοιχεία τη δολοφονία για να δώσει πληροφορίε σχετικά με αυτή την υπόθεση Α, okay. ναρκωτικών. Ωστόσο, το 18 νομίζω διαγνώστηκε με καρκίνο και Ξεκίνησε να ομολογεί, κύριε παιδί μου, okay. ε, όλο το story. Και ο λόγος για τον οποίο φέρεται να έχει πυραβολήσει τον Τούπακ είναι ότι είχε εμπλακεί σε ένα καυγά, σε καζίνο, ο ανιψιός του εκείνη τη μέρα. Α, ο Τούπακ είχε πλακωθεί στο ξύλο σε ένα καζίνο. Αυτό. Έπειτα, νομίζω, από ένα αγώνα box. Αυτό, αυτό ακριβώς okay. είναι. Και ο εξεντάχρονος είναι θείος Α. του μαν που είχε τσακωθεί ο Τούπακ. Okay. Okay. Ε, αναμένεται για να γίνει το δικαστήριο. Τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε παρουσιάζουν ω βέβαιο ότι είναι αυτό ο δολοφόνο. Mm -hmm. ε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα είναι μια δικαίωση ρε, φίλε, για την οικογένεια του Τούπακ μετά από τόσα χρόνια. Ε, και ίσω έτσι για να δώσω και κάτι μια ευχάριστη νότα, ίσω πάψουν και όλε τι θεωρίε νομοσία μετά από αυτό. Ε, όχι βέβαια. Αυτό δεν είναι ευχάριστη νότα. Αυτό είναι δυσάρεστη νότα. <laughs> <laughs> Γιατί μπορεί να ζει ο Τούπακ. Και κλείνοντα, να πούμε ότι στο αμάξι όπου δέχτηκε του πυροβολισμού και τραυματίστηκε σοβαρά και μετά από λίγο διάστημα άφησε την τελευταία του πνοή ο Τούπακ. Βρισκόταν και ο Σουκnight. Ο, ναι, ναι. ο... ο ιδιοκτήτη τη Death Row Records. Μεγάλη μορφή και αυτή ρε φίλε. Αυτός... Ναι, αλλά έχει κάνει και πολύ κακό στη ναι, σκηνή Ναι, ναι, ναι. Είπα μεγάλη μορφή, δεν είπα. Καλό <laughs> <άλλος> άνθρωπο. <laughs> ο οποίο είναι στη φυλακή, να πούμε για άλλη δολοφονία. Ναι. Ναι. Καλά, παιδιά όλοι. Gangsta sit. Μιας και μίλησες για θεωρίε συνωμοσία, γιατί νόμιζες ότι. Αφορμή έψαχνε. Νόμιζε ότι θα τη γλιτώσει σήμερα. Είχαμε μία ακόμη θέαση του Bigfoot, γνωστού στα ελληνικά ω Μεγαλοπόδαρο. Ένα μυθικό πλάσμα που το έχουν δει κυρίω στην Αμερική. Mm. Αυτή τη φορά είχαμε μία εμφάνιση στο Κολοράντο όπου ένα ζευγάρι το οποίο έκανε διακοπές στην περιοχή... Στο Κολοράντο είναι νόμιμη η κάναβη, το ξέρεις έτσι. Μπορεί να συσχετίζεται. <laughs> <laughs> Όχι, και νόημα τώρα αυτό, λοιπόν. <laughs> ένα ζευγάρι στο Κολοράντο έβγαλε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται καθαρά ο Bigfoot. Video of what looks like Bigfoot. Walking around southern Colorado. Take a look and see what you think. Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πάρα πολύ με άνθρωπο φοράει στολή. <laughs> <laughs> αλλά δεν ξέρουμε. <laughs> και τώρα που είπε αυτό, μπορεί να είναι κάποιο που απλά πάει και κάνει τη χασοφιτεία εκεί πέρα. Oh. Και γούστα να δίνει the big foot, έτσι, για τη φάση, ξέρω εγώ. Ο Bigfoot είναι από, από τι αγαπημένε μου θεωρίε, νομίζω. Ναι. Δηλαδή, θα μ' άρεσε να υπάρχει, ρε φίλε. Ο Bigfoot... Γιατί, αν δεν κάνω λάθο, δεν έχει αναφερθεί έχει, ότι έχει κάνει κακό κιόλα σε κάποιον. Όχι, όχι. Άλλα. Κάποια αλλά... επίθεση. Και μπορεί να το κάνει trace back με το DNA, ας πούμε, σε διάφορα ζώα που υπήρχαν στο παρελθόν. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να μας δείχνει ότι όντω υπάρχει ακόμα και κυκλοφορεί. Είναι η τελευταία δυσάρεστη είδη στο newsletter. Αυτή κι αν δεν γίνεται να την παραλείψουμε, καθώς έφυγε από τη ζωή ο οικαστικός Στέλιος Φαϊτάκης, mm -hmm. γνωστός ως «Bizarre», Πολύ γνωστό ε, στου κύκλου των γραφιτάδων, γενικά τη hip hop κουλτούρα, γιατί είχε, φτιάξει, είχε σχεδιάσει μάλλον, το εξώφυλλο του πρώτου EP των TXE, Terror X Crew, mm -hmm. και είχε σχεδιάσει μάλιστα και το εξώφυλλο του μοναδικού άλμπουμ από το group Παρεμβολέ, okay. με τίτλο Ενόψη. Αυτό ήταν ένα και μοναδικό άλμπουμ, δεν, δεν συνέχισε ποτέ αυτό το group. Έφυγε σε ηλικία 47 ετών, ο Bizarre, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου. Τον αποχαιρέτησε πολύς κόσμος από τη hip-hop κοινότητα που είχε συνεργαστεί μαζί του ή απλά θαύμαζε την τέχνη του. Ε, προσωπικά, ρε φίλε, στεναχωρήθηκα πολύ γιατί δεν τον γνώριζα. Mm -hmm. Αλλά επειδή είχα μάθει το τι κάνει ακριβώς και είχα δει τα έργα του τον τελευταίο χρόνο ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να πάρω ξέρω, ένα μικρό πίνακα να το βάλω σπίτι μου ή οπουδήποτε, σαν προσωπικό μου χώρο. Mm -hmm. Κάθος συνδυάζε τέλεια... Ε, βυζαντινή τέχνη, αγιογραφίε δηλαδή, ήταν πάρα πολύ μέσα στοιχείο του αυτού. Και από εκεί πέρα να ξέρει και μοντέρνε θεματικέ και ιαπωνική τέχνη. Δηλαδή, θυμάμαι έτσι, ένα έργο που είναι σαν αγιογραφία με κάποιου τύπου που κρατάνε μολότοφ, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Έχει παρουσιάσει έργα του Εμπιενάλε, στο Μόμα, στη Νέα ναι, Υόρκη. Εντάξει, ναι, είναι ναι, μεγάλο καλλιτέχνη. Μεγάλου καλλιτέχνε. Τρελό γκράφιτι έξω από το κτίριο τη Ελλάδα, στην Πυραιό. Και είδα ότι κάποιοι τον αποχαιρέτησαν κάνοντα γκράφιτι πάνω στο δικό του γκράφιτι, αποχαιρετώντα τον. Okay. Αντί ο μπιζάρ θα μα λείψει πάνω στο γκράφιτι. Καταστρέψαν δηλαδή το okay. του ανθρώπου. Τρομερό και... καλλιτέχνη, φίλε. Τρομερό καλλιτέχνη. Και να πω ότι το εξώφυλλο του EP, των Terror X Crew, να. είναι από τα αγαπημένα μου εξώφυλα τη ελληνική hip hop σκηνή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ευχάριστα τώρα. News. Να το δώσε λίγο. Να πούμε για την Taylor Swift, για την οποία νομίζω Woo. δεν έχουμε μιλήσει ποτέ εδώ πέρα, έτσι. Δεν θυμάμαι κάτι. Νομίζω δεν έχουμε πει ποτέ κάτι. Taylor λοιπόν, είναι τη χερή σου μέρα. Η Taylor Swift βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδία, κάνει το Eras Tour, έτσι λέγεται. Και. Eras. Eras. Ah, ERA's Α, ναι. ERA's. ERA's, ναι, Eras, ναι. Ναι, ERA's. ναι, ναι. Εκστοπα, okay. λίγο περίεργα. Βρίσκεται σε αυτή την περιοδία τέλο πάντων και Εντάξει, ξέρουμε ότι η Swift αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η κορυφαία pop star στον κόσμο. Ξεκίνησε από country μουσική, το γύρισε στο pop, τώρα τα συνδυάζει. Ε, Ζει και μεγάλα φεγγάρια η country στην Αμερική ναι, Εντάξει, όντως. το τελευταίο χρόνο. Τη Παιδιά φάση. γίνεται χαμό με την country. Νομίζω είναι το next big thing mm. γενικότερα. Αρχίζει και περνάει και στην Ευρώπη. Mm. Τέλο πάντων, ε, είχε προβλεφθεί το καλοκαίρι ότι αυτή η περιοδία, σύμφωνα με το Forbes, αν δεν κάνω λάθο, θα είχε κέρδη. 4,6 με 4,8 δις δολάρια για την Taylor Swift. Τσέπη. Okay. Τσέπη. Τσέπι. Ωραία. Και τώρα αυτά, βέβαια με τους φόρους, με αυτά δεν ξέρω πόσα μένουν. Ντάξει, θα τα βγάλει θα θα κάπως. Τώρα... Θα τα βρουν οι λογιστές. Θα τα βρουν, εντάξει. Θα έχει εκεί πέρα. <laughs> τώρα βρισκόμαστε κατά τη διάρκεια της περιοδίας και βλέπουμε ότι έχει ήδη φτάσει περίπου στα 4,1 δις δολάρια το οποίο σημαίνει ότι η περιοδία συγκεκριμένη είναι η κορυφαία ε, οικονομικά περιοδία όλων των εποχών από solo artist. Οκ. Okay. Extreme. Extreme. Η κάποια στιγμή ακούστηκε η φήμη ότι έχουν γίνει συζητήσεις για να έρθει η Taylor Swift στο ΟΑΚΑ όταν έκλεισαν οι Coldplay, άρχισε να ακούγεται αυτό. Ωστόσο, <laughs> Παπαλά, τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε άκα. Φίλε, αυτό πάντω είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, το, το ποδοσφαιρικό στάδιο του ΑΕΚΑ μπορεί να φιλοξενήσει κάποια huge ονόματα που ναι. πραγματικά δεν χωράνε κάπου αλλού. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πού θα πάνε. Α πούμε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη συναυλία των Coldplay αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Γιατί δεν υπάρχει γήπεδο αυτή τη στιγμή ή συναυλιακό χώρο που να μπορεί να φιλοξενήσει το show του. Και όταν μια μπάντα επίπεδου Coldplay κάνει stadium tour, σημαίνει ότι οι προδιαγραφές του σοου είναι για στάδιο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Πολλά ακούγονται, δεν θα πούμε εμεί ακόμα κάτι. κάτι είχε ακουστεί καλύ... για πύργο. Κάτι είχε ακουστεί για πύργο. Στάδιο πύργου. Νομίζω είναι το μόνο. Αλλά δεν θέλουμε. Τώρα που πήγε η Ατζελίνα Τζολί, μπορεί να πάει και η θέλουμε τουρίστε, Δεν θέλουμε. Δεν Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Τώρα κίνηση. Και για να το κλείσουμε για την Taylor Swift, όπω έχουν γράψει και οι Economic Times, έχει τεράστιο αντίτυπο μια συναυλία της στην τοπική κοινωνία και υπάρχουν πόλεις οι οποίες μαζεύουν λεφτά όλοι οι φορεί του για να τη φέρουν, γιατί ανεβαίνει η οικονομία αυτόματα. Ναι, βέβαια, ρε, φίλε, εννοείται. Και φαίνεται το πόσο massive είναι η Taylor Swift από κάποια βίντεο που σου έχω στείλει από την Ελλάδα, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από τι νεαρέ και του νεαρού φαν τη τραγουδίστρια, που βλέπουν την επίσημη βιντεοσκόπηση του Eras Tour. Era <laughs> στον κινηματογράφο, γιατί έχει βγει τώρα και σε ταινία η βιντεοσκόπηση της συναυλίας και γίνεται χαμός. Και πάμε σε ένα θέαμα, mm. ένα υπερθέαμα, εντός των τυχών, εντός των συνόρων που έγινε. Ε, πριν από λίγες μέρες, Έγινε το Art De Povera Live. Ο δίσκος του Beach Please που αρχικά έγινε ήταν ταινία, ντοκιμαντέρ μετά κυκλοφορήσεως δίσκο. Έκανε μεγάλη αίσθηση καθώς συνδυάζει ραπ και όπερα. Έγινε live. Ένας στόχος που θεωρούνται στην αρχή άπιαστο για το Beach Please έγινε στο θέατρο του Λικαβιτού. Ε, μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Mm -hmm. Έγινε sold out από πολύ νωρίς ναι. και ίσω είχε και περισσότερο κόσμο από ό,τι θα χωρούσε, ή μάλλον είχε περισσότερο κόσμο στι κερκίδε από ό,τι χωρούσαν οι κερκίδε. Νομίζω είναι κλάσικ του Λυκαβιτού ναι. από τα παλιά τα χρόνια. αυτό. Ναι, Να υποθέσω είχε και στα βραχάκια πολύ κόσμο. Είχε πολύ κόσμο και στα βραχακια mm -hmm. Αν δεν έβρισκα εισιτήριο και εγώ στα βραχάκια θα πήγαινα. Έχω δει μικρό στην αυλή στα βραχάκια. <laughs> ναι, ναι, Όλη η ορχήστρα ήταν full face, τη ξέρει στα μαύρα. Όπω και από το, το ντοκιμαντέρ. Στην αρχή βγήκε ο Beach Please φορώντα ένα κοστούμι με το κλασικό πιάνο που φαίνεται και σε κάποια κλίπ του, αλλά και στη ταινία ντοκιμαντέρ το οποίο παίζει μόνο του. Mm -hmm. Και μετά ξεκίνησαν να βγαίνουν όλοι οι ράπερ με τη σειρά. Βγήκαν με τη σειρά που είναι τα τρακς μέσα στον δίσκο. Δηλαδή, ξεκίνησε ο Εθισμός, μετά ο Μικρός Κλέφτης, Ντάνι Γκαμπίνο, Μπλάντι Σαντάμ, Λόσπα, Χοκ, Ουάγκ και τελευταίος ο Λεξ. <συσχελίδι> 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 Πάντα να μιλάτε, γιατί σα απασχολεί να μιλάτε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και στα hot έτσι, επειδή είχα πει σε ένα προηγούμενο newsletter ότι κάποια στιγμή θα. Σα έλεγα πόσα τσιγάρα είχε κάνει η Beach Please στην ταινία, επειδή είχα κάτσει και τα είχα μετρήσει. Θα σα πω αρχικά ότι χθε το live, εγώ αυτό έκανα χθε. Καθόμουν και σημείωνα πόσα τσιγάρα να στο live. Να του κάνω. Γιατί τα τσιγάρα συγκεκριμένα. Ρε φίλε, γιατί κάνει πάρα πολλά. Τι να κάνω τώρα. <laughs> ρε Beach Please, κόψτε το ρε φίλε. <laughs> Δεν κάνει καλό που Λοιπόν, χθε στο live έκανε ή 9 ή 10 τσιγάρα. Δεν είδα στο τέλο επειδή είχε σκοτάδι ανάψει ένα Δηλαδή όσοι είναι, τα κομ... όσοι είναι οι rappers που ανέβηκαν Αλήθεια, ένα βέβαια. κομμάτι, δηλαδή ένα τσιγάρο ρε παιδί okay. μιλάμε για αυτά που είδα εγώ έτσι backstage, δεν ξέρω τι έγινε και θα πω ότι στην ταινία, για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο, ε, μέτρησα 43 με 44 τσιγάρα, okay. αλλά που ανάφθηκαν συνολικά στην Α, ταινία. όχι λοιπόν, ή... μόνο του Beach Please όχι τα τσιγάρα, οκ. Ε, και μέτρησα και ήταν και 3-4 τα οποία ήταν στο τασάκι, α πούμε. Τα οποία υπέθεσα ότι καπνίζονται, οπότε τα βάζω μέσα κι αυτά. Παιδιά, εμεί με αυτόν τον τύπο φτιάχνουμε στούντιο. <laughs> Πρέπει να καταλάβετε τι τραβάμε <laughs> με τι λεπτομέρειε. Και και έχω ό... μετρήσει. Έχω μετρήσει το εγώ. στατιστικό μου και πόσε φορέ ακούστηκε η λέξη μπρο στην ταινία. Πόσε. Είναι 35. Συν δύο φορέ που ήταν brother. Οπότε α πούμε 37 bro and brother. 37. Σούπερ, μ' αρέσει και θέλω και άλλο ένα στατιστικό. Αυτό θέλω να μου βρει. Πόσε φορέ είπε Συν Boy κατάλαβε στο ηλία ρίχτο. Κατάλαβε και <laughs> κατάλαβε. 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 <laughs> κατάλαβε. <κατάλαβες. laughs> <laughs> Νομίζω όσα comments υπάρχουν με τη λέξη κατάλαβε από κάτω. Αυτό <laughs> θέλω να μετρήσει. <laughs> Στα φιλιά μα του Συν Boy. <laughs> Εννοείται. Θέλω comeback. Πόσε κλήσει έκοψε τροχέα. Μπράβο, και μου, να πάμε πεις. σε αυτό γιατί θα το ξέχναγα. Ε, μεγάλη αυθαιρεσία τη τροχέα mm -hmm. ε, Αθηνών, που χθε βρήκε ευκαιρία και την ώρα που γινόταν το live έγραψε χιλιάδε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα κάτω από το Λυκαβιτό. Και πού να τα βάλει βασικά τα αυτοκίνητα, ναι. δεν δηλαδή, όταν έχει την αυλία στο Λυκαβιτό. Δηλαδή θα τα βάλει στον αποκάτω δρόμο ή ναι. από κάτω δρόμου. Σε, ένα σε βήμα... όλο τον περιφερειακό του καλεκτού, παιδιά χιλιάδε κλήσει. Γνώριζαν ότι έχει συγκεκριμένου είδου συναυλία, και γιατί αυτό, και ε, αυτό. δεν και έχω αυτό. ξαναδεί και παλιότερα που πήγαινα στο Λυκαβιτό χρόνια κλήσει. Εγώ τουλάχιστον που έχω πάει σε δεκάδε συναυλίε στο Λυκαβιτό, δεν αυτό. έχω ξαναδεί τόσου να έχουν γράψει χιλιάδε αμάξια. Οπότε ξέραν ότι έχει συγκεκριμένη Φινέα συναυλία. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, εντάξει. Απαράδεκτο okay. Κάθε χρόνο έχουμε ένα ντοκιματέρ ή ένα ντόκιου series το οποίο κλέβει την παράσταση στο Netflix. Φέτο είναι η χρονιά του David Beckham, το προσωπικό του ντόκιου series για τη ζωή του, με τέσσερα επεισόδια, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ και στην αρχή λέω Τόση ώρα για Μπέκαμ, δηλαδή με μία μισή ώρα θα μπορούσε να έχει καλυφθεί. και όμως έχει πολύ πράγμα μέσα. Έχει πολύ πράγμα, φίλε. Εγώ το έχω τελειώσει. Ε, καλά με το που το είδα, θα προσεχώ στη Netflix, ναι. σε σκύρτη, σε καρδιά μου, γιατί ο Μπέκαμ, ρε φίλε, ήταν από του βασικούς λόγους που αγάπησα τη Manchester United. Κι εγώ. Ναι. Ε, και γενικά μου άρεσε πάντα, φίλε, γιατί μου έβγαζε μια ταπεινότητα. Ναι. Παρόλο που ήταν... Ε, star μετά από κάποια φάση. Άσε το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, α πούμε. Ήταν star, φίλε. Ναι. Όλες οι εταιρείε θέλαν να κάνουν κάποιο κολλάμπ με τον Μπέκαμ. Ε, έβγαζε τρελά λεφτά όπου και αν πήγαινε γινόταν χαμό. Ναι, ναι, ναι. Και μου έβγαζε πάντα μια ταπεινότητα. Ναι. Ε, ε, εργατική τάξη Αγγλία, ναι, η οποία δικαιολογείται από το, το γεγονό ότι μεγάλωσε μέσα στη, στη United από πιτσιλικά mm. από 13 χρονών που ήταν μαζί με τον Σερ Άλεξ Φέργκισον. Είναι λόγο ο Σερ Άλεξ Φέργιστον για την ταπεινότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή και του Κριστιανό Ρονάλντο όσο ήταν εκεί. Όταν έφυγε ο Ρονάλντο από εκεί, έδειξε λίγο το χαρακτήρα του, το πιο άσχημο κομμάτι του χαρακτήρα του. Εγώ έχω δει Μπέκαμ να παίζει live στο γήπεδο. Με Παναθηναϊκός ε. Master United 2001, νομίζω, αν ήταν το. Ο τη της αυτό το match. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά μεγάλο κομμάτι τη σειρά αυτών των τεσσάρων επεισοδίων έχει να κάνει και με τη σχέση του με τη Βικτόρια Μπέκα. Ναι, ναι. Ε, πολύ μεγάλο κομμάτι και με τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτη. Αυτά. Τέλο πάντων, να το τσεκάρετε, παιδιά, όσοι το έχετε δει. Ναι. Και ειδικά όσοι έχετε δει τον Μπέκαμ να παίζει. Ναι. ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, έχω μια ανακοίνωση να κάνω. 3 Νοεμβρίου, στο Death Disco, έχω λαϊβάρα. <laughs> Καλά, φίλε μου. Έχουμε. Θα έρθει. 3 Νοεμβρίου. Ε, ναι, μπορώ. Μη μου κάνει <ου> ΑΕΝΕΘ, μπορώ. Θα έρθει και εσύ θα έρθει. Τι μέρα είναι. Εσένα, λέω, Νίκο, πίσω από την κάμερα. Θα <ου> 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 έρθουμε, αφού στηρίζουμε, ρε, φίλε. Έτσι, ναι, δεν έχω παράπονο. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε live. Black Caramel Night λέγεται από το label που τρέχω, το Black Caramel Records. Παίζουν οι Vox Populi, που είναι και φίλο. Παίζω εγώ, Tony Bluebird, Παίζουν οι Asylum Promises που θα έχουν και τους guest τους, όπως είναι η Sci-Fi River, που μου αρέσει πάρα πολύ από το χώρο της rap. Και παίζουν και ως headliners και καλεσμένοι μας, οι The Page of Cups, που κάποια από τα μέλη τους είναι και στην πάντα του Σάσκε και του Σιντάρτα. το oh, Και είναι τρομερό συγκρότημα η Page of Cups και χαίρομαι πολύ που θα είναι εκεί. Να πω ότι θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις εδώ με ένα oh, giveaway. Oh, χαρίζει η ομάδα. Θα ανεβάσουμε την ίδια μέρα με το βίντεο ένα σχετικό post στο Instagram. Όσοι ή όσες δεν μας έχετε κάνει follow, απλά μας κάνετε follow, like στο σχετικό post και αφήνετε ένα comment με τη λέξη AI, AI. που είναι και η κομματάρα μου το AI, τσεκάρετε το. Δεν είμαι άνθρωπο. AI. Οπότε θα χαρώ να σας δω εκεί. Θα ανακοινώσουμε δύο μέρε πριν το live τον νικητή ή την νικήτρια. Μάλλον του νικητέ. Και καλή διασκέδαση. Αυτά. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτό το newsletter, εσεί μην ξεχάσετε να μπείτε στο site τη FlameClaw, flameclaw.com, να τσεκάρετε όλα τα γαμάτα ρούχα, bucket hats, κάλτσες που παίζουν εκεί πέρα. Πατάτε το link που θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του newsletter Μπαίνετε στο site της Flameclaw και με τον κωδικό Delines έχετε έκπτωση έξτρα 10% για τις αγορές σας. Και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι εκεί με το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσει. να μας ακολουθήσετε στα social media, στο facebook δηλαδή, στο instagram και στο tiktok και θα τα πούμε πολύ σύντομα ίσως από το νέο μας στούντιο.